Καλημέρα σας. Σούπερ πρωινή. Πάω να πετάξω την ανακύκλωσή μου. Όπως ξαναείπα, να χρησιμοποιείτε πάνινα τσαντάκια. Άδειασα λοιπόν το τσαντάκι μου. Τώρα κατεβαίνω κάτω γιατί θα έρθουν να με πάρουν να πάω σχολή κινηματογράφου. Και τίποτα να σας πω το χαρμόσυνο νέο της ημέρας. Χθες ο φίλος μου Ολλανδός είπε ότι θα έπρεπε να μείνω στο Βερολίνο γιατί ντύνομαι σαν Γερμανίδα από το Βερολίνο και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κομπλιμέντο νομίζω. Με έχει στήσει 10 λεπτά και δεν έχει έρθει ακόμα. Το μάθημα αρχίζει σε 5 λεπτά. Είχα από τις 9 στη σχολή, τώρα είναι 4 και 5 και πάω επιτέλους σπίτι. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με τη σχολή, μ' άρεσε τα μαθήματα κι αυτά. Αν και κάνουν περισσότερες ώρες από ότι εμείς νομίζω, αλλά δεν ξέρω, μ' άρεσε. Και γενικά είναι πολύ ωραία γιατί έχουν φαγητό στη σχολή και καφέδες. Δηλαδή τους φέρνουν απλά συσκευασμένα φαγητά και οποτεδήποτε θέλουν μπορούν να φτιάξουν καφέ, έχει εκεί καφέ, νερό και πάθα σοκ. Επίσης μου έδωσαν αυτή την αφίσα. Αυτή. Και θα την κολλήσω λογικά ή απλά θα τη βάλω στη συλλογή με τις αφίσες γιατί δεν έχω τη πλαστελίνη που κολλάς πράγματα. Δεν θα χορέψει. Φρικάρα, παιδιά, είναι αυτό το πράγμα. Μου κάνεις πλάκα. Αγαπώ από το μέρος. Okay. Φρικάρα πάρα πολύ. Έχω γαριδάκια στα χέρια μου. Yay! It feels so cold. Yes, girl. Okay, so everybody welcome Claire to my channel. Hi, Claire. Hello. I will not even subtitle this because you all speak English, don't you? Yeah, yes, you do. Yes. I think they do. So, where are we going, Claire? We are going to the uni. Have you ever been there? No, I'm a bit confused. Are you excited, confused, or just confused? I am ready to listen to some great American music. Let me get an amen. DJ Khaled. Amen. It's like a whole different city. I told you. Wow. I told you it's like a real world. I just got a flower from a creep. Φαίνεται ότι δεν κοιμήθηκα. Νομίζω δεν φαίνεται. Σε αυτήν φαίνεται. Yeah. Oh, εδώ έχει καλό φως. I think this light is amazing. I look so fresh. Be careful. You're gonna die. Θέλω απλά να κοιμηθώ και με τραβάει. I'm so fancy. You already know. Do you though? Do you? Παιδιά, αυτό το μέρος έγινε το αγαπημένο μου. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα φώτα. Κοιτάξτε, έχει ένα πάντα εδώ πέρα. Και εκτός αυτού έχει και φώτα. Τα βλέπετε. Είμαι μπροστά στο προτζέκτορα τώρα.
πόσο cool. Και αυτό είναι το κάτω μέρος. Είμαι χαρούμενη γιατί επιτέλους θα νιώσω κάπως το Halloween στην Ελλάδα, γιατί διοργανώνεται ένα φεστιβάλ θανάτου. Και διαρκεί από τώρα έως τις 14 Νοεμβρίου, οπότε αν σας ενδιαφέρει θα έχω το link από κάτω να πάτε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Δυστυχώς και να ήθελα δεν θα πάω σε όλες, γιατί θα είμαι και στην Αθήνα κάποιες μέρες. Αλλά ναι, καλό είναι να κάνουμε τέτοια χαλουμινίστικα πράγματα και γενικά γιορτινά πράγματα, να νιώθουμε τις γιορτές. Γιατί άλλο να ξέρεις ότι, α, σήμερα 31, ξέρω εγώ, είναι το Halloween, και άλλο να το ζεις. Έβαλα χθες και στο σπίτι μου μία μικρή... ένα μικρό... X-ray, πάω να το φέρω. Δεν είναι πολύ γλυκό, μου αρέσει πάρα πολύ. Και πήρα και αυτό από το Πάντα. Να πάτε παιδιά στο Πάντα όσοι μένετε Θεσσαλονίκη. Είναι το καλύτερο μαγαζί, θα γίνει στέγη μου, θα το βλέπετε κιόλας στο Instagram. Ναι, νομίζω το αγάπησε το Πάντα. Ποιο candy bar τώρα, το Πάντα σου φέρνει... Δεν θα σας πω, δεν θα σας πω. Για να πάτε. Not sponsored, κι άλλο disclaimer εδώ. Να πάτε στο Πάντα, είναι Λεωφόρου Νίκης, με το που κατεβαίνει στην Πλατεία Ελευθερίας αριστερά. Σας φέρνουν πράγματα με τα ποτά, με τους καφέδες, με όλα, που δεν φέρνουν πουθενά αλλού. Πράγματα που σοβαρά λες, wow, μου κάνεις πλάκα. Θέλω τόσο πολύ να σας πω, λοιπόν θα σας πω τι φέρνει. Όταν πάρεις ποτό ή κάτι σου φέρνει σακουλάκι ή γαριδάκια. Αλλά όχι οποιαδήποτε γαριδάκια, γαριδάκια που δεν υπάρχουν στο εμπόριο. Και... όταν παίρνεις καφέ σου φέρνουν ένα καροτσάκι που έχει μέσα γλυφιτζούρια, καραμέλες, γκοφρέτες, κέικ και είσαι σε φάση μου κάνεις πλάκα. Οι τιμές τους είναι κανονικές, δεν είναι ακριβές, δηλαδή 3,5-4 ευρώ οι καφέδες. Οι τιμές τους είναι κανονικές, δηλαδή 3-3,5-4 ευρώ οι καφέδες και τέτοια. Είναι πολύ καλοφτιαγμένα, απλά wow, να πάτε. Αυτά, εγώ πάω να ψιλοχαλαρώσω γιατί έχω μια μισή ώρα πριν πάω στο φεστιβάλ θανάτου. Και αυτά.